Σταυρομάκη, άλλη μια μέρα μαζί μας. Θα πιούμε ένα καφέ στα Starbucks. Να εξηγήσω λίγο το concept για σήμερα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σε όλα ναι, θα μου λες σε όλα ναι. Άρα σήμερα, για όλη την ημέρα, σε ό,τι και να μου πει Σοφιάνα Βραμάκη, λέω ναι. Πάβεις να είσαι τα άλλα για 24 ώρες. Θα σε λέμε Φρίξο. Αν πάρουμε κλασικά το ποτηράκι σου να γράφει Φρίξος. Μου Φρίξος και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ωραία, ξεκίνησε αυτό. Σοφιάνα. Ονομάζομαι Φρίξος. Ιδιαίτερο όνομα. Όταν ο Φρίξος και η Σοφιάνα πάνε να τραβήξουν vlog μαζί. Στην υγεία σου. Σοφιάνα με ένα νι. Άμα πιστεύετε ότι μου ταιριάζει το όνομα Φρίξος, κάντε από κάτω μια καρδούλα. Σήμερα πραγματικά, ό,τι θέλεις από μένα, εγώ θα σου λέω το ναι. Ηγετικό να μου λες όλα ναι. Αλλά επειδή σου δίνω εγώ αυτή την χαρά, θα υπάρξει και ένα vlog που μία μέρα μου λες εσύ όλα ναι. Με τίποτα. Πάμε εδώ στη συντριβάνια, κάτι έχω στο μυαλό μου. Τι στο όλα για το vlog. Τι θέλεις να κάνω κατά. Ένα run μέσα στη συντριβάνια. Θέλεις να πέσω μέσα στη συντριβάνια. Ναι, και να τρέξεις. Μόλις μετάνιωσα που ξεκίνησε αυτό το vlog. Θέλω να πηδήξεις. Από πού? Από εκεί. Θα τρέξεις. Όλο αυτό! Ναι. Δεν το πιστεύω. Πάμε Φρίξο. Αφού είπαμε τα πάντα για το vlog, τα πάντα για το vlog. Πάμε Φρίξο. Τι πάω να κάνω ρε μαλάκα. Τι θα κάνω αφού στον εαυτό μου ρε παιδιά. Μην κοιτάτε, είναι challenge. Το έκανα. Ωραία. Νομίζω έχουν μαζέψει έτσι. Αλλά ο χρόνος που πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλός. Μπράβο, Φρίξο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό σε βλέπω. Περιμένω να έχει περισσότερα νεύρα. Τα πάντα για το vlog. Εγώ τι θα κερδίσω αυτό το vlog, δεν ξέρω. Σε αγαπάει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει Σοφιάνα. Έχει κάτι έτσι πολύ φρισμένο, αφράτο, ζουμερό. Και ναι, μιλάμε ακριβώς για αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θέλει να μάθει πώς καλοδιατηρεί τόσο καλά αυτά τα οπίστια. Νομίζω όμως έφτασε η ώρα να συνεχίσουμε αυτό το vlog και να πάμε στον επόμενο προορισμό μας. Ο οποίος τι θέλει να είναι. Δεν θα σου πω ακριβώς. Θα μπεις μαζί μου στο μάξι. Πάμε στον προορισμό που έχω κανονίσει. Γαμίσαμε με λίγα λόγια. Θα οδηγήσει η Σοφιάνα προς έναν προορισμό. Δεν έχω ιδέα πού είναι αυτό. Θα πει άλλο το χεσμένο παπούτσι. Σήμερα μόσχεμα μέσα στο μάξι μου. Όχι ρε φίλε, θα μου το κάνετε χάλια. Ούτως ή άλλως σίγουρα θα θέλει ένα πλεσιματάκι. Πάμε. Απότομα και ρωτά τι ώρα είναι. Αγχωμένος. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή. 12:52, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχα, δεν προλαβαίνει. Τρέχα, πάμε, 12:52. Ρωτάω τι ώρα είναι και κρατάω κινητό στα χέρια μου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Όχι! Έχεις καταλάβει ότι μας εκμεταλλεύεται. Ναι, παίρνεις λεφτά για αυτό που κάνεις. Ρε φίλε, όχι, δεν παίρνω. Τι το κάνεις. Εσύ. Όχι, ρε φίλε. Τι το κάνεις. Τι ξεφυλίζουμε κιόλας, μας εκμεταλλεύεται. Πέτα και τα σκουπίδια τα υπόλοιπα. Κάνε και κάτι. Έλα εδώ. Φρίξο, έλα. Ωραία, πες μου λίγο, πού πάμε. Πάμε λίγο Πειραιά. Εγώ, παιδιά, πιστεύω μου πάει να μου κάνει μανικιούρ. Μανικιούρ! Δεν κουρεύω τα μαλλιά μου, δεν βάφω τα μαλλιά μου, δεν ξυρίζω τα μαλλιά μου. Ό,τι άλλο θες. Θα κάνεις έτσι πόλη. Αγχωθήκαμε όλοι ότι η Σοφιάνα χάσει το κινητό της, εν τέλει ήταν στη τσέπη της. Πάντα χάνει κάποιο πράγμα. Ένα σουτιέν, ένα βρακί, ένα μπουστάκι. Τι, ελέγχεις αν το φοράς. Εντάξει. Πάτε λίγο φως να το δω αυτό. Ο πιλότος είσαι. Σίγουρα στην προηγούμενη ζωή δεν ήσουν απιλότος. Μήπως ήσουν απιλότος. Πώς είσαι πιλότος. Βρισκόμαστε στον Πειραιά. Τανείς και εσύ όσο προλαβαίνεις. Να κάτσε σου βάλω και λίγο. Άνοιξε λίγο έτσι. Κάνει και. Δεν φαίνεται καθόλου, ρε. Εντάξει, ελπίζω να είναι. Δεν φαίνεται. Ωραία, μπορείς να μου πεις πού στο καλό έχουμε έρθει, ρε. Στο κανάλι μου, στο YouTube. Πείτε ένα γεια, πείτε γεια στο Φρίξο. Γεια σου, Φρίξο. Γεια. Φρίξος, Φρίξος. Φρίξο. Αγόρα ήρθαν τα παιδιά. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι κάνουμε. Θεοδόρα μου, χρόνια σου πολλά. Εγώ δεν ξέρω ακόμα για ποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ πέρα. Με έφερε η Σοφιάνα εδώ για να κάνουμε κάτι. Αποφάσισα να αλλάξω λίγο το στυλ του Ντάλα και να κάνουμε τρύπες. Σοφιά. Ναι. Μόνο σαφιά. Όχι, για μένα μόνο σαφιά και αφιά, αλλά και στα δύο. Μία και μία. Κλείσει την κάμερα. Είσαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Θέλω να διαλέξει τι κουλερί τι θέλει. Μα δεν θέλω. Πονάει. Που έμπλεξα τον εαυτό μου. Έλα μέσα αυτά τα μούτρα. Ρε φίλε, φοβάμαι, δεν μου το έχουν ξανακάνει. Τι μαζί θα το κάνετε. Προλαβαίνουμε να ακυρώσουμε αυτό το vlog. Θα μου πείτε να πάρω μια ανάσα. Ναι, καλέ, να πούμε 1, 2, 3, πάμε. 1, 2, 3, πάμε. Να σου πω, κάνε και εσύ μία. Δεν θα κάνεις και εσύ, έκανα εγώ τρύπα, θα κάνεις και εσύ μία. Βλέπω, έχεις χώρο για άλλη μία τρύπα. Παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε τρύπα, δεν πονάει. Να έρθετε εδώ στα φαρμακεία, μαρτίκας και να κάνετε τρύπα. Αυτό τώρα αναγκάζομαι να το κάνω, μην βλέπετε χαλαρή. 1, 2, 3.
Κάνουμε τα δύο σκουλαρίκια. Δεν ξέρω αν μου πάνε, θα το κρίνετε εσείς αυτό. Μου πάνε. Δεν θέλω να σκεφτώ ποια είναι η πορεία μου στη συνέχεια. Η Σοφιάνα έχει σκεφτεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα ήταν έτοιμη να πάω να κάνω τατού. Τι κοιτάς? Πώς έτσι φύγαμε τρίπχη. Γεια σας. Δεν αγιάζω. Ελπίζω να μην μου έχει κανονίσει καραξίρισμα κεφαλής, ξέρω εγώ, τατουάζ και δεν ξέρω και εγώ τι. Το επόμενο είναι πάμε σε πολυκατάστημα και μου παίρνει κάτι πάρα πολύ ακριβά που δεν θα αγοράζω ποτέ. Δεν έχω λεφτά. Ο Φρίξος αυτή τη στιγμή κατευθύνεται για να κάνει το επόμενο του challenge, το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Θα μου πεις εσύ τι θέλεις να κάνω. Κάτι απλό, έτσι να πάρεις μια ανάσα. Μια φάρσα που έχω σκεφτεί. Σε ποιον? Την Άσπα. Την Πρεβάρη. Ναι. Θέλω να την πάρεις και να της κάνεις ερωτική ψυχολόγηση. Να είσαι πάρα πολύ σοβαρός. Κάνω ψυχοθεραπεία και μου είπε να λέω ό,τι νιώθω, ό,τι αισθάνομαι. Τι λέω? Και αμένει το αγόρι της δίπλα. Δεν ξέρω, διαχειρίζω το. Άσπα Πρεβάρη. Α, τι πάει. Καλησπέρα, τι γίνεται? Πού είσαι, κοριτσάκι μου, τι κάνεις? Καλά, πού είσαι, είχα δει. Καλά, σε είχα δει στο πάρτι τις προάλλες, αλλά δεν μας καταδεικνύθηκες. Όλο πήγαινες πέρα εδώ, θετημένος Joker. Καλά, ναι, ρε, έτρεχα σαν τρελός. Βασικά, αυτό ήθελα να σου πω. Θα σου πω. Τέλος πάντων, γιατί. Τέλος πάντων, νομίζω. Άκου. Είχα κάνει συζήτηση και με τη Σοφιάνα, ρε παιδί μου, για κάποια πράγματα που κράταγα μέσα μου. Ναι. Και ένας από τους λόγους, ρε παιδί μου, που στο πάρτι δεν ήμουνα καθόλου γύρω με σένα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, ήταν γιατί σε απέφευγα ουσιαστικά. Σου έκανε, ρε πλάκα. Όχι, δεν μου έχεις κάνει κάτι, αλλά μπορεί να σου ακουστεί λίγο περίεργο. Ναι. Δεν είναι κάποιος γύρω σου. Να σου πω, θα με σκάσεις, θα μου πεις τι θέλεις. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου και θέλω να σου το πω. Νομίζω απλά ήρθε η ώρα να σου το πω, γιατί δεν μπορώ να τα κρατάω άλλο μέσα μου. Και επειδή πήγα προχθές και μίλησα με τον ψυχολόγο μου, μου είπε ότι ό,τι αισθάνομαι πρέπει να το λέω. Έχω συναισθήματα για σένα και δεν μπορώ να το κρύψω άλλο. Θέλω να το εγώ. Θέλω να σε δω. Δεν μπορώ, σε σκέφτομαι. Είναι. Κοίτα, τώρα είναι να το ρηνεύεις. Είσαι πολύ καλός τοπιός, για δραματική σχολή μιλάμε πρώτος. Μπορεί να μην με πιστέψεις, αλλά ξέρεις ότι λέω την αλήθεια και ότι έτσι αισθάνομαι και νομίζω πως είναι μαλακή αυτό που κάνω και είναι πολύ άνανδρο. Το ότι στέλνω από το κινητό. Μπορούμε να βγούμε για ένα καφέ. Ξέρω ότι υπάρχει ένας άλλος άντρας στη ζωή σου, αλλά θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός. Άκου, είναι πολύ γλυκό έτσι όπως το λες. Και είσαι πολύ καλό παιδί και είσαι πολύ όμορφος, πολύ έξυπνος, ωραίος χιούμορ. Ευχαριστώ. Τα έχεις όλα τα προσόντα, είσαι τέλειο. Αλλά όταν ξέρεις ότι έχω σχέση, και δεύτερον, αν θες μπορούμε να πάμε για καφέ, αλλά στον φίλη. Και όχι μόνος μετά από αυτά που άκουσα. Sorry. Πες μου τι μπορώ να κάνω για να σε διεκδικήσω, για να είμαι καλύτερος από τον άλλον. Το πέρα τι με θέλεις, είναι πάρα πολύ λογικό. Ρε μαλάκα, με τρολάρεις, ρε μαλάκα. Είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι πάρα πολύ λογικό. Αυτά τα ξανθά μαλλιά σου, αυτά τα στραβά πόδια σου είναι τόσο χαριτωμένο. Με ποιον είσαι μαζί, δεν έχω καταλάβει. Είμαι με τη Σοφιάνα και με τον καμεραμάν μου, ο οποίος για σήμερα δεν κάνει να μιλάει. Καταρχάς, είμαι ο Φρίξος, χαίρομαι. Χάρηκα. Χαίρομαι. Φιλάκια. Γεια σου. Θέλω να πάμε να πάρουμε ένα πακέτο Άικος και να πείσεις με κάθε τρόπο τον περιπτερά να σου το δώσει τσάπα. Όχι, ρε μαλάκα. Οπότε, ναι. Θα τα κάνουμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα ένα τερέα silver και ένα τερέα bronze. Αλλά δεν μπορώ να σας. Μπορώ να σας τα φέρω άλλη μέρα τα λεφτά. Αύριο. Θα κάνω ό,τι θέλετε. Απλά. Τι να σκουπίσω. Απλά δεν έχω λεφτά καθόλου πάνω μου. Μπορώ να τα πάρω και να σας τα δώσω μετά. Θα μου πείτε να σας κάνω τρεις χάρες. Τρεις χάρες και. Ό,τι θέλετε. Να τα πάρω. Τα παίρνω. Θα σας φέρω αύριο. Περιμένει και ο κύριος από πίσω. Θα σας δώσω τα λεφτά αύριο. Σας ευχαριστώ, δεν έχω λεφτά καθόλου. Είμαι. Ευχαριστώ. Μπορεί να. Πάρε κάτι. Σας για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα υπόλοιπα μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ωραία, το κάναμε αυτό. Τι θες να κάνουμε? Θα προχωράμε και θα σταματήσεις, θα πιείς λίγο από τον καφέ της και θα συνεχίσουμε. Πιάνω τον καφέ. Εκεί που είναι οι δύο κυρίες. Δεν μπορώ να πιω από τον καφέ της, παιδί μου. Μια χαρά μπορείς, είσαι και survivor εσύ. Παιδί, για ντρέπομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να το. Έλα. Δεν έκανα και απλά μια δουλειά από ένα καφέ και το. Είναι τρομερό, ποιο τον έφτιαξε. Αυτό ήταν, έλα, βάλε και σταματήστε. Το έκανα. Ευχαριστώ, γεια σας. Θέλω για όσο πίνουμε τον καφέ να πας να βγάλεις τα παπούτσια και τις κάλτσες σου που είναι και βρεγμένα, να τα πας εκεί, να τα απλώσεις, να έρθεις να κάτσεις έτσι ξυπόλυτος για όσο πίνουμε καφέ. Περνάω τέλεια. Νιώθω πολύ άβολα, ε.
πείσει κάποιον να σου φέρει τα παπούτσια για να τα φορέσει. Έλα ρε παιδιά, δεν μπορούμε να λέγει άλλο παπούτσια. Αλλιώ είναι εξυπόλυτο. Εγώ έχω ακόμα πολύ να πάω. Την κοπέλα που έρχεται. Να σου πω λίγο. Μπορείς σε παρακαλώ να μου φέρεις λίγο τις κάλτσες μου από εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλύτερο. Δεν έχεις πρόβλημα να είσαι στο κανάλι μου στο YouTube. Ευχαριστώ πολύ. Αδερφέ, καλά είσαι. Μπορείς σε παρακαλώ να μου φέρεις λίγο τις κάλτσες μου εκεί πέρα που είναι βρεγμένες. Συγγνώμη. Εδώ. Μήπως θα μπορούσατε να παρακαλώ να μου φέρετε τις κάλτσες μου που είναι ακριβώς απέναντι εκεί πέρα. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Τι λέω, σου πάει, γίνεται καλύτερα. Ρε κάντο, κάντο. Ωρε μαλάκα. Πώς θα μου τους φέρεις, είμαι εξυπόλυτος. Δεν μπορώ ρε. Βάλτε και έλα. Και αλήθεια μετά τέλος. Ένα τελευταίο και... Θα κάτσω εκεί να τους βάλω. Τύπου κλαδόν. Φύγε από εδώ σου παρακαλώ. Και κάπως έτσι κάνουμε το challenge 24 ώρες όλα ναι. Έχω περάσει καλύτερα από ποτέ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φτάσουμε στο τελευταίο step, το οποίο θα είναι έκπληξη. Θα λείψω για λίγο και θα επανέλθω. Τι θα κάνεις? Είμαι έτοιμη να μπω στο μπαρ και να φτιάξω ωραιότερο κοκτέιλ που έχει ποτέ φτιαχτεί. Λοιπόν, θέλω κάτι που καίει. Να μάσω. Βάλε. Κάνε. Να πάμε γι' αυτό. Βίντεο, να το σερβίρω στο φίλο μου. Φίλε μου, καλέ μου φίλε. Επειδή σε ταλαιπώρησα πάρα πολύ σήμερα, πήγα για πάρτι σου στο μπαρ και έφτιαξα το ωραιότερο σμούθι που έχει φτιαχτεί ποτέ. Βλέπω, είναι αφέσιο. Όχι, είναι ωραίο. Μην το μυρίσεις, χρειάζεται. Δεν μπορώ. Ρε, κλείσει το challenge είναι για να κλείσει το βίντεο, πρέπει να πιεις δύο γουλιές. Και να τις κατεβάσεις. Μην το μυρίσεις. Τι βάλα την μέσα. Είναι καυτερό κιόλα. Άλλη μια γουλιά σου έχει μείνει. Έλα, όχι. Ήπια δύο. Μαλακιστήρα αυτό. Πείτε μου λίγο τι έχετε βάλει μέσα. Μαλακιστήρα καταρχάς κάηκα πάρα πολύ. Τα δεύτερον μου ήρθε και λες και πιάνε το, ξέρασες μέσα. Τι έκανες. Πω τα λίγα πράγματα που θυμάμαι. Μπόλικο ταμπάσκο. Το κατάλαβα. Γάλα. Ταμπάσκο με γάλα. Καφέ. Μπύρα. Μπύρα, τζιν, πατατάκια και μήλο. Τι λέτε ρε παιδιά. Α, σου βάλε και σιρόπι, καραμέλα. Α, και κανέλα, Σου ταμπάσκο έβαλε. Πολύ. Θα πεθάνω. Εκδίκηση είναι. Γιατί βρε μαλάκα, εσένα τι της... Καταρχάς κάσε, είσαι καμεραμάν. Τώρα μιλάω. Βρίξος μόνο ρε. Με τρύπες. Βρίξος μόνο. Μαλάκα, τι κάνεις σήμερα, έχεις καταλάβει. Σε παραδέχομαι. Ευχαριστώ. Ο βρωμάς. Αλήθεια, το νιώθω κι εγώ. Πρέπει να πάω να πλύνω τα πόδια μου, τα χέρια μου, τα δόντια μου. Λοιπόν, τέλος. Τελειώνει εδώ αυτό το vlog. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ελπίζω να μην μυρίζω αυτή τη στιγμή πολύ μετά το κοκτέιλ. Προσπαθώ να μην μυρίζω. Ωραία, θα μιλάω προς τα εκεί. Επιτέλους, αυτή η μέρα έχει έρθει στο τέλος της. Επέζησες. Νομίζω πως θα πήγα πάρα πολύ καλά. Ήσουν τέλειος. Τα έκανες όλα, δεν είπες όχι σε τίποτα. Ευχαριστώ. Δόξα να δείτε και ψωμολυσιά για το vlog μόνο, να τα κάνει όλα. Όλα για το vlog. Εντάξει. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlog. Ναι, αρκεί να μην είναι τα αντίπεινα. Άμα θέλετε να δείτε το επόμενο vlog να είναι. Έλα, ρε, μαλακά, 24 ώρες. Ναι, άμα θέλω να πω. 24 ώρες, ό,τι πω. Εγώ στη Σοφιάνα Βραμάκη να το κάνει. Γράψτε μου κάτω στα comments, θα χαρούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το vlog ήταν μαζί σας ο Φρίξος και η Σοφιάνα. Κάντε like, subscribe, καμπανάκι. Και το ξέχασα. Και θα λέμε σε ένα επόμενο vlog. Να πούμε φιλάκια με το 3. Ναι. 1, 2, 3. Φιλάκια!